Για να δούμε τι λέει ο κύριος Ολάντ. L'accord est possible. Η συμφωνία είναι εφικτή, είναι αναγκαία, υπάρχουν ακόμα αποκλίσεις που παραμένουν. Από την Δευτέρα δουλεύουμε πολύ πάνω σε αυτό και θα πρέπει να αφήσουμε αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση, δηλαδή τους θεσμούς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και την Κομισιόν, όπως και μαζί και την Ελλάδα, να δράσουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση. Το έχω ξαναπεί, το πιο γρήγορο θα είναι και το καλύτερο, διότι όταν μία συμφωνία είναι αναγκαία και εφικτή, δεν θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα την τελευταία στιγμή, διότι θα έχουν χαθεί πολλά. Και νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει πια πολύ χρόνο. Τα σημεία που δημιουργούν εμπλοκή δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την πορεία, με την τροχιά. Είναι γνωστό το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και έχει διευκρινίσει τους στόχους και τις προθέσεις της, αλλά έχει να κάνει με τα μέσα προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είμαστε ακόμα μακριά. Βεβαίως είναι φυσιολογικό, διότι αυτές οι συζητήσεις είναι πολύ τεχνικές και βεβαίως εδώ υπάρχει το διακύβευμα της Ευρώπης, της Ελλάδας, της Ευρωζώνης και άρα θα πρέπει να μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή την διαπραγμάτευση. Η ερώτηση έχει να κάνει με το δημόσιο χρέος. Η χρηματοδότηση θα πρέπει και αυτή να αποτελεί κομμάτι της συμφωνίας. Μα ο στόχος της Ευρώπης δεν είναι η αποτυχία. Και βεβαίως ο στόχος εδώ δεν είναι και να απαντηθούν και όλες οι ερωτήσεις. Ο στόχος λοιπόν είναι πάντα η επιτυχία απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ανθρώπινο, το οποίο είναι μείζον και δεν πρόκειται να εξαλειφθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Ξέρετε ποιες είναι οι δύο αρχές. Ναι, η αλληλεγγύη απέναντι σε πρόσφυγες για τους οποίους θα πρέπει να βρούμε λύσεις.